Καλημέρα και από μένα. Και σήμερα μια γενική διαπίστωση είναι ότι το κράτος ασχολείται μόνο με θέματα που αποφέρουν κέρδος, ενώ με τις πραγματικές μας ανάγκες ασχολείται προσχηματικά και μόνο όταν αναγκάζεται. Θέλω να σας πω δύο λόγια για δύο τομείς που γνωρίζω, τον αθλητισμό και την αναπηρία. Στα Γιάννενα έχουμε δύο μεγάλα αθλητικά κέντρα του ΠΕΑΚΙ, και ενώ έχουν γίνει με ένα σωρό δημόσια χρήματα, έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργήσουν, βλέπουμε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αφαιθεί να ρημάζουν, χωρίς μάλιστα ούτε καν τη στοιχειώδη συντήρηση, όπως προαναφέρθηκε το καλοκαίρι. Τα πάνελ της οροφής διαλυθήκανε, παραλίγο να πέσουν πάνω στον κόσμο που κολυμπούσε από κάτω. Και το θέμα πήρε διάσταση μόνο από τους αθλούμενους και τους γονείς και τους εκλεγμένους του ΚΚΕ που ήρθαν στον χώρο. Τότε μόνο αναγκάστηκε η διοίκηση να αρχίσει έργα αποκατάστασης, τα οποία ακόμη και τώρα θα πάρουν κανένα εξάμεινο και αυτό σημαίνει ότι ούτε τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις τους, ούτε ο κόσμος να αθληθεί στην καθημερινή του άσκηση, ακόμη και θεραπευτικά που χρησιμοποιείται η πισίνα. Το αυτονόητο ζητάμε, δωρεάν, δημόσιες, λειτουργικές και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορεί να τις χαίρεται όλος ο κόσμος και όχι μόνο όσοι μπορούν που έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε ιδιωτικά γυμναστήρια, γυμναστές κλπ. Το κόστος είναι ευθύνη του Δήμου, της Περιφέρειας, του κράτους. Προς το παρόν είναι το βάρος πέφτει στους αθλούμενους και στις οικογένειες. Να προσθέσω εδώ και τους ανάπηρους, που και αυτοί χρειάζονται, δηλαδή έχουν δικαίωμα πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που βέβαια είναι πάρα πολύ ελπίες. Και εδώ βλέπουμε φυσικά την υποκρισία του κράτους σε σχέση με τους ανάπηρους, γιατί αντιμετωπίζει όλες τάχα τις μειονότητες, μοιράζοντας δικαιώματα, τις αντιμετωπίζει ισότιμα, μόνο όμως αν αυτό δεν κοστίζει. Η λύση των προβλημάτων των αναπήρων και των εμποδιζόμενων ανθρώπων κοστίζει. Είναι βέβαια όμως απάνθρωπο να μιλάμε για θέματα, για να μιλάμε για θέμα κόστους-οφέλους σε θέματα τέτοια ζητήματα που αφορούν την αξιοπρεπή ζωή και τις βασικές μας ανάγκες. Στην πόλη των Ιωαννίνων, όπως και παντού στην Ελλάδα μάλλον, οι ανάπηροι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που βλέπουμε έξω, γιατί απλά για να βγουν έξω και οι ίδιοι και εμείς που είμαστε στο περιβάλλον, περνάμε μια καθημερινή οδύσσια για να βγούμε από την πόρτα του σπιτιού μας, να φτάσουμε σε ένα πεζοδρόμιο, να περάσουμε τον δρόμο, να ανέβουμε σε ένα κτίριο για δουλειά, διασκέδαση. Παρόλο που βλέπουμε εδώ στην πόλη τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, να γίνονται και να ξαναγίνονται έργα με λάθη και ατέλειες και να ξαναγίνονται πάλι χωρίς, ας πούμε, τους κανόνες σχεδιασμού που υπάρχουν. Και τελικά το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ζωή μας βελτιώνεται μηδαμινά σε σχέση με τα χρήματα που έχουν δοθεί για τα έργα. Άλλο ένα θέμα σε σχέση με την απειρία, πολύ σημαντικό, είναι αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση για το θέμα του προσωπικού βοηθού, όχι μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και για την επαρχία που έχει ανοίξει, που είναι πολύ σημαντικός θεσμός για την αυτονομία του ανάπηρου ανθρώπου και της οικογένειας, η οποία φέρνει κυρίως το βάρος και της φροντίδας και των εξόδων. Δεν έχουμε δει, βέβαια, να υλοποιείται ή αν έχει γίνει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Ένα πολύ μικρό μέρος έχει ωφεληθεί. Αυτά εδώ στα Γιάννενα με δραματικό τρόπο βιώνουμε νομίζω όλοι, όπως και παντού στο καπιταλιστικό αυτό σύστημα που ζούμε, τα προβλήματα αυτά που είναι θέματα βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εμείς παλεύουμε εδώ να τα αναδεικνύουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη βελτίωση της ζωής μας. Ευχαριστώ.